Τελευταία αγωνιστική είχατε μεταξύ σας ομάδες με ενδιαφέρον είτε για την άνοδο αλλά είτε για τον υποβασμό. Πολύ καλά είμαστε γνώστες και το έχουμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι οι τελευταίες αγωνιστικές συνήθως γινόταν μια αναγκαστική, θα έλεγα, συμμετοχή σωματείων και όχι να παίξουν αγωνιστικά για το αποτέλεσμα. Όλα αυτά όμως, όπως είπα, θα πρέπει στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε τον απολογισμό μας, να δούμε. Βεβαίως αυτή η διοίκηση, όπως είπα, δεν θα είναι για την επόμενη χρονιά, γιατί έχει λήξει. Η επόμενη διοίκηση, εν ώψη και της νέας προκήρυξης και της λειτουργίας, πώς θα είναι τα πρωταθλήματα για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να καθορίσει και να δει πλέον εάν αυτό το μοντέλο θέλει διόρθωση, αν δεν πρέπει να ξαναγίνει, είτε για την άνοδο είτε για τον πληθυσμό, αλλά όλα αυτά σε συγκυρία πάντα όμως με τις απόψεις των ίδιων των σωματείων σας. Όλο το σωματείο. Γι' αυτό θα ήθελα να είναι, ναι, μεν η κριτική σας στη βάση αυτή της, όπως πραγματικά αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, γιατί εσείς είσαστε πρωταγωνιστές και στη τσέπη σας και στην πρωτοβουλία που πήρατε να έχετε ποδοσφαιριστές και να είσαστε πρωταγωνιστικοί και να κάνετε ένα άλμα παραπάνω για το λαγωνικό ποδόσφαιρο, που αυτό είναι και το αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι. Αλλά σίγουρα και εμείς έχουμε δεχτεί αυστηρή κριτική όλα τα χρόνια για να γίνουν και τα πρωταθλήματα, ειδικά της πρώτης κατηγορίας και της Α1 μεταγενέστερα, πιο ανταγωνιστικό, με πιο πολύ ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Βεβαίως μας λυπεί εμάς στην Α1 φέτος που δεν είχαμε υποβασμό και δεν πρέπει να ξανασυμβεί, δηλαδή αν είναι δυνατόν από τη συμμετοχή των ομάδων, βέβαια, στο φιλέ, δεν οφείλεται από την Ένωση, από την απόφασή της. Μακάρι του χρόνου και η Α1 να έχει ομάδες που να διεκδικούν μέσα από τον αγωνισμό τον υποβασμό τους. Γιατί φέτος, εκτός από τις ομάδες που θέσανε ένα στόχο πρωταθλητισμού και αυτές τώρα που βεβαίως είναι σε αυτή τη φάση των play-off, οι υπόλοιπες που δεν είχαν ενδιαφέρον ήταν χαλαρές, να το πω έτσι πραγματικά. Ενώ αντίθετα, μέχρι την τελευταία αγωνιστική είδαμε από όλους να υπάρχει ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι η συμμετοχή της Ένωσης μέχρι και σήμερα στο λακωνικό πρωτάθλημα, η συμμετοχή και των διαιτητών στους αγώνες έφεραν και αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί παράπονα πάντα υπάρχουν σε όλους τους αγώνες, αυτονόητο είναι, δεν υπάρχει ένας αγώνας που να μην έχει κάποιος ένα παράπονο. Θεωρώ όμως ότι ήταν μέσα στο πνεύμα του ανθρώπινου λάθους και γι' αυτό και εσείς οι ίδιοι το έχετε δικαιολογήσει, όποιο λάθος και να έχει γίνει. Και μάλιστα οφείλω να πω ότι τουλάχιστον από εσάς τις τρεις ομάδες και τώρα βεβαίως και του Μολαϊκού που θα έρθει σε λίγο, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα στη συνεργασία μας, στη λειτουργία μας ή να έχει γίνει το οποιοδήποτε τέλος πάντων περιστατικό από την πλευρά σας προς τη λειτουργία τόσο της Ένωσης, όσο της Επιτροπής Προτήματος, όσο και της Διευθυνσίας. Για αυτό το, αυτή η προκήρυξη που στερούσε και που ήταν τα θετικά της, εμείς, εγώ συμφωνώ με τον πάλι αυτό που λέει ότι σχετικά με τη κάθοδο, αλλά είναι και αυτό μέσα στην προηγούμενη κουβέντα που αναφέρατε. Τώρα, όσον αφορά για το, για τον πρωταθλητή, εγώ επεμένω στην άποψή μου ότι ο πρωταθλητής είναι ο πρώτος, χωρίς να υπάρχει δεύτερος. Αν θέλει, όποιος θέλει να μπει πρωταθλητής, πρέπει να κάνει τις κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, να βγει ένα βαθμό πάνω, μισώνει, αυτό λέει η λογική. Από εκεί πέρα, συμφωνώ με τον Μάκη που λέει ότι ξέραμε την προκήρυξη, συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι θα καταλήξουμε με τέσσερους, θα ξεκινήσουμε με δύο. Δεν το είχαμε υπολογίσει, το είχαμε βάλει κανένα στο κάτω. Να ξέρουμε πώς θα είναι η διαφορά αυτό το 1/3 με το. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και φάνηκε τώρα στο χ της πελάνας με το Μολαϊκού ότι από τρεις που τελικά θα καταλήγαμε να ξεκινήσουμε τα play-off, τελικά ξεκινάμε από τα δύο. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά αδικούν τον πρώτο. Και για την προσπάθεια που έχει κάνει ο πρώτος, άσχετα αν είμαστε εκεί, μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός, αν είναι η πελάνα, να είναι. Δεν δικαιούται μια τέτοια. Και αντιμετώπιση. Νομίζω όμως ότι μπορεί από το πάθημα ή το μάθημα που λέμε να διορθωθούν με ένα πράγμα και να καταλήξουμε το χρόνο σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό κτλ. Έχεις το λόγο. Καλησπέρα και εγώ εκ μέρους της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ο Σωτήρης Βουλιτόγεννης και είναι και ο Μηφαίνης που είναι μέλος της Επιτροπής. Είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκας. Γιαννάκας και είναι ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος. Μετά έχεις την Επιτροπή. Είναι παρόν, ναι, εντάξει, ναι, σαν... Λοιπόν, μόνο για το τεχνικό κομμάτι θα μιλήσω εγώ. Ξέρετε πώς γίνονται συνήθως οι πληρώσεις. Έχετε μπροστά σας τους κλειδαρίθμους, τα ζευγάρια μάλλον των κλειδαρίθμων όπως θα προκύψουν μετά από την πλήρωση.
όταν κάθε σωματείο θα αντιστοιχιστεί με το, με τον αριθμό του κλήρου που θα του, που του τύχει, αμέσως θα έχουμε το, τα ζευγάρια σε κάθε αγωνιστική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, είναι απλή διαδικασία. Θα σας παρακαλέσω μόνο ο καθένας, ο κάθε εκπρόσωπος του σωματείου να τραβάει το, το δικό του μπαλάκι. Όπως το ζητήσετε. Όχι, με σειρά όπως έχουν τελειώσει οι ομάδες. Έχει προγραμματιστεί η κίνηση του πρωταθλήματος. Θα τα πούμε συνέχεια. Θα τελειώσουμε την κίνηση. Έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είσαι και ο Παπ. Δεν μου θυμίζεις τον Παπ γιατί μας έστειλε το φάκελο πίσω όπως το στείλαμε τον Άβριστο. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ποιο είναι το πρώτο σωματείο? Ο Αστέρας. Όπως τερματίσαν στην κανονική περίοδο. Λοιπόν, το 1 για τον Αστέρα. Συμπληρώνεται αριθμό του κλήρου 1. Τον Ολυμπιακό, έλα Μάκη, έλα Γιώργο, δεν ξέρω. Το 4. Το 4. Έλα. Εσύ δεν θα πω τον δρόμο, το τελευταίο έτσι καλύτερα σου, θα πήξεις, υπάρχει. Το 2. Το 2, για το μολαϊκό. Και απλά για την επιβεβαίωση, μολαϊκός, ανοίγουμε το 3 για την Αθλητική Ένωση Πελώνας Καστορίου. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική είναι η Αθλητική Ένωση Πελώνας Καστορίου με τον Αστέρα Βλαχιώτη και μολαϊκός Ολυμπιακός Γηθίου, το πρώτο, η πρώτη αγωνιστική. Και Αθλητική Ένωση Πελάνας Βλαχιώτη ή Βλαχιώτη Πελάνα. Το 3 με το 1. Αθλητική Ένωση Πελάνας Καστορίου, Αστέρας Βλαχιώτη. 3-1 είναι. 3-1. Από κάτω, από κάτω. Από κάτω, κάτω αριστερά. Κάτω αριστερά. Από το... Τις έχετε όλες τις αγωνιστικές, τις βάζετε μόνοι σας κατευθείαν. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, καλή επιτυχία από εμάς. Οι αγώνες είναι στην ευκαιρία της Επιτροπής για Σάββατο ή για Κυριακή και θα εξηγήσω γιατί είναι Σάββατο ή Κυριακή. Παράλληλα ξέρετε ότι έχουμε και τους αγώνες play-off της Α1 και το σπουδαιότερο που είναι για μας, και αυτό το λέω, είναι και το θέμα της διαιτησίας. Καταλαβαίνετε γιατί το λέω, γιατί αν έχουμε 4 αγώνες και έχουμε 2 τριάδες αξιολογημένων έξω, θα υπάρχει μια διαφορετική δυναμική από τα στελέχη μας που είναι οι διαιτητές. Και συνεχίζω με το κομμάτι των διαιτητών. Η Ένωση θα ενημερώσει το τοπικό όργανο ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι διαιτητές κατά κόρον που έχουν εμπειρία και είναι σε μεγάλες κατηγορίες. Βεβαίως αυτονόητο είναι ότι μπορεί να έχουμε και την αγωνιστική εκείνη του ακόμα ίσως μία τριάδα ή να υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να συμπληρωθούν όμως με έμπειρους, έτοιμους διαιτητές. Θα γίνει και μία ειδική συνάντηση και με τους διαιτητές, ειδικά της πρώτης κατηγορίας, αυτοί που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία, για να δούμε και συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά για την πιστή, μα πιστή εφαρμογή των κανονισμών. Δεν έχουμε μεγάλη πολυτέλεια από τους παρατηρητές διαιτησίας. Σας λέω ότι για άλλη μια φορά οι παρατηρητές που έχουμε στην πρώτη κατηγορία είναι ο Δημήτρης Οδεδελάκος, ο Γιώργος Οδεγατζής και ο Νίκος Σπυράκης, γιατί αυτοί είναι και πιστοποιημένοι και είναι και σε κατηγορίες. Εκτιμούμε ότι σε όλα αυτά τα παιχνίδια τα δικά σας παιδιά υπάρχουν δηλαδή μία έμπειρη τριάδα με τον τέταρτο, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τέταρτο και βεβαίως να υπάρχει παρατηρητής διαιτησίας καθώς επίσης και εκπρόσωπος της Ένωσης που θα είναι ο παρατηρητής του αγώνα. Εάν κρυφθεί σκόπιμο από την Ένωση για οποιοδήποτε λόγο να υπάρχει και εκπρόσωπος της Ένωσης με το αντικείμενο της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του ποδοσφαίρου μπορεί να υπάρχει και στην κερκίδα. Αυτό όμως δεν αφορά το σωματείο, ούτε από τη μορφή του ορισμού, ούτε του ξενοδοχείου. Θα αφορά καθαρά τη λειτουργία των οργάνων της Ένωσης. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό θα αποσταλεί στην αστυνομική διεύθυνση και στα κατώτατα αστυνομικά τμήματα, που θα τονίσουμε την σοβαρότητα της παρουσίας από την πλευρά της αστυνομίας. Θέλουμε δηλαδή να μην
συμβεί το παραμικρό σε κανέναν αγώνα, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή φίλων σας, φίλων του ποδοσφαίρου, και μπορεί οποιοσδήποτε να ξεγελαστεί και να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο, γιατί στο τέλος η ομάδα μέσα μόνο από τον κανονισμό να βρίσκεται στη διαδικασία της ευθύνης. Καλό είναι να στηρίξουν τις ομάδες αυτή την περίοδο την Εθνική Αστυνομία. Βέβαια, είναι γνωστό ότι δεν είναι υποχρεωτικό. Εμείς το έγγραφό μας αυτό θα το κοινοποιήσουμε μέχρι και το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους δικούς μας λόγους βεβαίως, που θα αναφέρουμε στο έγγραφό μας. Από εκεί και πέρα, για οτιδήποτε που θα αφορά την τάξη του γηπέδου, γνωστό είναι, την ευθύνη πάντα έχει το Υπουργικό Σωματείο. Είμαι βέβαιος όμως από την εμπειρία που ήδη έχετε κι εσείς, ξέρετε να αρκετά να προστατεύσετε και το σωματείο σας. Και νομίζω ότι μηνύματα πολύ πιο εύκολα τα παίρνουν οι φίλοι μιας ομάδος από την ίδια την ομάδα, παρά είτε με την παρουσία της αστυνομίας, είτε το να βγάλω εγώ και να πω ένα μήνυμα προς όλους τους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, να ξεκίνησει την επόμενη Κυριακή. Αυτή πρέπει να την επόμενη Κυριακή, όπως έθεσες και εσύ, λόγω προς τις 5 κλπ, μπορεί να ξεκίνησει. Τώρα, αν από εκεί και πέρα όμως τα σωματεία μιλάμε για αυτή την Κυριακή, δεν έχουμε θέμα. Όσον αφορά τα άλλα που ανέφερα με τους παρτιδητές, διαιτητές, με τη... Δεν έχουμε εμείς. Ωραία. Ολυμπιακός. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Έχουμε εμπιστοσύνη και στη διαιτησία και στους παρατηρητές. Στο αστυνομικό κομμάτι δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Έχουμε δείξει ένα ολόκληρο χρόνο ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό ούτε μεταξύ μας ούτε με άλλες ομάδες. Παίξαμε ντέρμπι σκληρά και με τον Βλαχιώτη και με την Πελάνα και με τους Βολάους. Δεν είναι για το παραμικρό, δεν σας δώσαμε το δικαίωμα να μας τιμωρήσετε πουθενά. Η Κυριακή δεν το έχει συμβεί. Είναι πολύ σημαντική παράμετρο. Τα πλέει ότι σε Α1 τι ημέρα έχει γίνει στο πρόγραμμα. Κυριακή 4,5 ώρα. Πρέπει να το δούμε αυτό, καταλαβαίνετε τι λέω για με το θέμα των αγώνων. Εμείς, Πρόεδρε. Την μεθεπόμενη εβδομάδα έχει κάνει πρόγραμμα. Πρέπει να το δούμε. Εντάξει, εμείς θα το δούμε. Εμείς, Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει η αγωνιστική. Δεν πρέπει να σταματήσει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει λόγο να σταματήσει το πρωτάθλημα. Αυτά περί αστυνομίας που πρέπει να κάνετε εσείς δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αγωνιστικά. Εμείς ζητάμε να συνεχίσει το πρωτάθλημα κανονικά την Κυριακή. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι ο προπονητής μας έχει ένα τέτοιο οικογενειακό θέμα με κάποιο πρόσωπο, το οποίο δηλαδή με τις μέρες αυτές είναι λόγω της αναρρύθμισης και είναι σε ιδιαίτερα πολύ χαμηλή ψυχολογική κατάσταση πάνω από την Ελλάδα. Τώρα, αν αυτό δεν προλάβει, θα δει, μπορεί να δει ο προπονητής σας. Θα δει, κύριε Γεωργιά, το λέω. Εγώ οφείλω να το πω, επειδή μου το είπε. Θα κάνουμε διακοπή τώρα. Θα κάνουμε και το Πάσχα διακοπή. Πού θα σου πει. Θα κλείσει δύο μήνες. 6 Μαΐου θα τελειώσει. Εμείς μας είπαμε να μας κοστίσει 10.000 το μήνα. Αν μας δώσουμε 10.000 τώρα, πλήρωμε σπίτια, φαγητά, ποδοσφαιριστές, θα χρειαστούμε άλλες 10.000 παραπάνω. Δεν είναι εποχή τώρα να τα κάνουμε λεφτά. Ο Μίτσος θα πληρώνει, θα δίνει 40.000 το μήνα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 του μήνα, στις 2 του μήνα παίζει Σπάρτη εντός. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα, λέω τώρα, έτσι. Απλά να ξέρετε ότι θεωρώ εγώ ότι καλύτερα είναι να παίξετε Σάββατο. Και σε εσά. Σίγουρα αυτό. Και για εσά και για τη Σπάρτη. Αυτό σίγουρα. Και για την ίδια μέρα και για την Σπάρτη. Μαζί. Πρόεδρε, τι Κυριακές που θα παίξει Σπάρτη μέσα. Να παίξουμε Σάββατο. Μέχρι το Πάσχα που έχει βγει πρόγραμμα τεχνική, μόνο αυτή η αγωνιστική. Και νομίζω καταλαβαίνουμε ότι θα γίνουν τα παιχνίδια την ίδια ώρα και την ίδια ώρα. Θεωρώ ότι και αυτή η φάση θα εξελιχθεί προς όφελος του λακωνικού ποδοσφαίρου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, που σας ακούσαμε. Και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το κάθε σωματείο. Και υγεία μέχρι τραυματισμούς αυτό. Και κυρίως αυτή την ωραία εικόνα που εσείς πλάσατε μέχρι σήμερα στο λακωνικό ποδόσφαιρο να συνεχιστεί και μέχρι το τέλος αυτής της, θα έλεγα, πραγματικά μαρτυρικής διαδικασίας αυτής της φάσης.